kusaidia tu. Haiko baya mingi sana. Watia sita. Mchele tano. Na ule unauzwa ni kama ngapi? Unataka kwa $7. Sasa wakati unatumika, 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 Βουτυγμένος στη λάσπη από την κορφή ως τα νύχια, ο Φαμπρίς ψάχνει για ένα μικρό κομμάτι από εκείνον τον κίτρινο, θαμπό αλλά πολύτιμο θησαυρό που κρύβει στα σπλάχνα της η γη του Κονγκό. Ωραίο αγάπη βαλατός, αμυτσάφου το καντάνι. Moto akutia ndani anatia mwangamana manga ndala badere wakati ni wasaka iwa teremuka ile ndio mara moja oro tabakia mchafu wa kwenda. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο για μια κούφτα χρυσάφι. Είναι ικανός να βουλιάξει στη λάσπη, να περπατήσει χιλιόμετρα στα έγκατα της γης, να λιώσει την πέτρα. Μπορεί να φτάσει από το πόνο ως τη γενοκτονία και τον πόλεμο. But that area is also full of gold. Gold, everything is gold. Gold, nothing else. Congo's war, which has been a deadly war that's gone on from 1998 to 2003, is in part a war over natural resources. It's a war over precious minerals like gold, like diamonds, like copper, and many other minerals. There is no doubt that these natural resources from Congo have helped to fuel this bloody conflict. There is no doubt that it has led to the death of tens of thousands of people. Για τους κατοίκους αυτού του χωριού, σήμερα γεννιέται η ελπίδα για ειρήνη στην περιοχή τους. Οι αντάρτες βγαίνουν από τη ζούγκλα για να παραδώσουν τα όπλα. Ανήκουν σε μια από τις ένοπλες ομάδες που πήραν μέρος στο λεγόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο της Αφρικής, στον Πόλεμο του Κονγκό. Ρακένδυτοι, οι περισσότεροι μάδιοι στο μάχη και άδεια χέρια, παρουσιάζονται ενώπιον του Εθνικού Στρατού του Κονγκό και της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, με αντάλλαγμα την αμνηστία για τα εγκλήματα που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Στην περιοχή φτάνει ο στρατηγός Μαγιάλα, επικεφαλής του Εθνικού Στρατού, μια αντιπροσωπεία της κυβέρνησης και ο διοικητής της ΜΟΝΟΚ, της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Passons la rue. À vos ordres. Τα παιδιά του χωριού κοιτούν με τα μάτια ορθάνυχτα, γεμάτα δυσπιστία. Οι μεγαλύτεροι απλά παρακολουθούν τη διαδικασία. Ανάμεσα στο πλήθος, γυναίκες πληρωμένες τραγουδούν για να καλωσορίσουν τους επίσημους και τον αρχηγό των ανταρτών. Αυτός είναι ο Κόμπρα Ματάτα. Τα μαύρα γυαλιά κρύβουν τα μάτια του φιδιού που μέχρι χθες σκορπούσε τον τρόμο και το θάνατο στα χωριά της Αβέμπα.
Οι δύο πλευρές κάθονται για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι και ξεκινούν την τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Μια ώρα αργότερα είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν τις συμφωνίες τους συγκεντρωμένους. Mes sincères félicitations. À partir de l'Okomi, colonel la force armée. Olandi. Félicitations. Bas soda baza ko zela teni utawa. Po balata ba biwa boite so ko to boza la utawa. Mundu ki nyoso wo pesa ba ko anane. Osoma. Restez immobile. Allez, reconnaissance, récupérer les armes. Enregistrez mundu ki nyoso par pléton. Enregistré par pléton et faites-moi le rapport. Ο ένας μετά τον άλλο, οι αντάρτες καταθέτουν τα όπλα και εντάσσονται στον κυβερνητικό στρατό. Αυτός είναι ο επίλογος της πιο αιματηρής σύγκρουσης που γνώρισε η ανθρωπότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 4 εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν στο Κονγκό, χωρίς να θρηνήσει κανείς από τη διεθνή κοινότητα. 7 χώρες και 20 ένοπλες ομάδες βρέθηκαν να πολεμούν με λύσα η μία την άλλη, με μοναδικό κίνητρο τα χρυσοφόρα κοιτάσματα και τον ορυκτό πλούτο της περιοχής. Ο πρώτος πόλεμος διήρξε σχεδόν 1 χρόνο, από τα τέλη του 1996 έως το 1997. Ο Μομπούτου, δικτάτορας του τότε Ζαΐρ, νικήθηκε από τις επαναστατικές δυνάμεις του Λοράν Καμπίλα, που είχε την υποστήριξη του λαού και των γειτονικών χωρών, της Ουγκάντας και της Ρουάντας. Η ένοπλη σύγκρουση έκλεισε μια πληγή, αλλά άνοιξε νέες. Η φυλετική διαμάχη ανάμεσα στους Χούτου και τους Τούτσι από τη Ρουάντα μεταφέρθηκε γρήγορα στο Κόγκο. Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Αφρικανικής Ηπείρου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998. Οι φυλές των Χέμα και των Λεντού βρέθηκαν αντιμέτωπες σε έναν πόλεμο πέρα από την ανθρώπινη λογική. In 2003, this town was divided into 2 parts. This side of the road, in the north, 95% of the people living are Hema. While in this side, they are mixed, different tribes. The Hema, some few Hema, the Lendu, the Alur, and other tribes was from western region. Ο πάστορας Μάριον Ντόγκου ήταν ο άνθρωπος που μας υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Μπούνια, κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα. Το Κονγκό είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής.
έχει την έκταση σχεδόν της Δυτικής Ευρώπης. Η Μπούνια απέχει 3.000 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κινσάσα και είναι η μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας Ιτού. It's a very great improvement in this country now, especially in Eastern Congo, in the town of Bunia. All the people you see were not here. Yeah, this has been one of the bloodshed area. Every morning we are getting dead bodies around here, beside the road. Every morning you will discover some dead bodies before. But now we can't see such things. That means things are improving. Στρατιώτες από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα εισέβαλαν σε αυτή την περιοχή του Ανατολικού Κονγκό κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι μεν, για να υποστηρίξουν το σχέμα, τη φυλή με το υψηλό ανάστημα και την ευγενική όψη, οι δε, για να πολεμήσουν στο πλευρό των Λεντού, μιας φυλής με πιο συνηθισμένα αφρικανικά χαρακτηριστικά. Το 1998, η κυβέρνηση Καμπίλα στράφηκε ενάντια στους εισβολείς, έχοντας στο πλευρό της στρατούς από άλλα τρία γειτονικά κράτη. There were two countries moving together, fighting side by side. That was Rwanda and Uganda, and Rwanda and on side of Congo. That is the rebel leader. Then on the side there we had the Zimbabwe, Namibia and Chad. Ξένοι στρατιώτες, αντάρτες και κυβερνητικός στρατός βρέθηκαν να πολεμούν ένας τον άλλον για την πρόσβαση στο πιο πολύτιμο μέταλλο του κόσμου. Η επαρχία Ιτούρη, πλούσια σε κοιτάσματα χρυσού, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης. The gold mines in Ituri sit on one of the largest unexplored gold fields in Africa. No one really knows exactly how much gold is there, but gold experts estimate it to be a substantial natural resource. It was because of the gold we are talking about, gold. The gold, because Uganda wanted the gold to come from this place. People could see young lady, young boys, young children being slaughtered like that, killed like that, innocent like that. Just because they belonged to the other tribe. That's it. Σταματούσαν στον δρόμο και μόλις έβλεπαν, γιατί οι ψηλοί έχουν μια γλυκύτητα στο πρόσωπο, έκανε εσύ σφαγείο. Στον δρόμο εκεί ο κόσμος έφευγε για να φύγει από εδώ, να πάει στο Μπένι, γιατί περίμεναν επίθεση στην Μπούνια, και έβλεπε οι έντου όλους τους αίμα. Ένας εσύ αμπατουάρ, και άκουγες λένε τη μασέτα, κα! Και έτρωγαν αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Το έτρωγαν, ναι. Είχαν φωτιά εκεί πέρα, κάρβουνα με αυτό, το έψαναν και έτρωγαν. Αυτό περνούσε ο κόσμος. Μόλις έβλεπαν μία φυσιογνωμία γλυκιά, εσύ, σφαγείο, άκουγες τη μασέτα, κα, πάνω στα κόκαλα. Ο Κώστας Κοσκινάς βρίσκεται στο Κονγκό εδώ και 25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έγινε αυτόπτης μάρτυρας της φρίκης. Άρρωστος, μωρό, γεννημένο 2 ημερών, μία ημέρας, το έκοβαν σε κομμάτια. Γυναίκες έγκυος έσχιζαν την κοιλιά, έβγαζαν το παιδί από μέσα που περίμενε να γεννήσει και το έδωναν να το φάει. Και μετά την έκοβαν και αυτή σε κομμάτια όλους. Ο Κώστας ζει στην Μπούνια με τη σύντροφό του Φαμπιέν και ασχολείται με τις επιχειρήσεις. Μια μέρα, τα χρόνια του πολέμου, είδα τους αντάρτες στο κατόφλι του σπιτιού του. Σπροχνόμαστε στην πόρτα, τους έσπρωξα, βγήκαμε έξω. Τι θέλεις, αυτό ξέρω εγώ. Πάντα έχουμε λεφτά στην τσέπη εδώ πέρα. Με το που ήρθαν, ήρθαν εκεί, τους δίνω μερικά λεφτά. Εντάξει, τους δίνω τα τσιγάρα, μου πήραν το ρολόι, μου πήραν το σταυρό, έφυγαν. Με το πάνε, γυρίσω μέσα στο σπίτι, 12 άτομα. Οι 10 μας συμβάδευαν, οι 2 ανέβηκαν με μαχαίρια. Μου είπαν ότι θα μου βγάλουν την καρδιά, γιατί ήταν το σύστημά τους να βγάλουν καρδιά να την τρώνε ζωντανή. Γιατί έλεγαν με αυτό δεν τους πιάνει η σφαίρα μετά.
Νιώθω δυνατή. Ναι, νιώθω δυνατή. Α, και δεν ήθελα να τους ακουμπάς. Είχαν δέρμα από λεοπάρδαλοι εδώ πέρα και οι γέροι στο χωριό τους έλεγαν ότι το φοράς αυτό, δεν σε πιάνει σφαίρα, αλλά μη σε ακουμπείς κανένας. Και όταν ήθελα να του μιλήσω, πήγα να του μιλήσω, μου έλεγε μη με ακουμπάς. Ό,τι οικονομίες είχαμε, κάτω από το κρεβάτι το πήραν, φεύγουνε. Με το που φεύγουν αυτοί, φεύγουμε κι εμείς. Tunasema risasi nalia nini asubuhi. Tunasikia ingini, tunasema, bamilisi naisa ngia. Basi, nikalamusha batu, maramua nikapita nikalamusha batu yangu. Nasema, mulamuke, mulamuse batoto. Basi pale, babibi, nalamusha batoto, maramua, bengini kuna soka tabuchi. Bamilisi wakangia, wakaua watu pale, ndani ya nyumba. Nyumba ya masomo pale. Watu wengine wakakimbia, wakaanza kuua batu hapa kupori. Basi watu wakakufa mingi sana hata kule kuklima yote. Αυτός ο αγρότης είναι ένας από τους ελάχιστους που επέζησαν από την επίθεση των Λεντού στο χωριό Μπογκόρο το Μάρτιο του 2003. Μας οδηγεί σε ένα λιβάδι που μοιάζει σπαρμένο με ανθρώπινα κόκαλα και νεκροκεφαλές. Πάνω από 450 μέλη της φυλής των Χέμα αφανίστηκαν σε τούτη εδώ τη γη. Nikaona pale batu kuna kimbia mara moja kufika pale batu kuna kufa ba kuna pika bunduki ba kuna pika batu nyina bunduki kata mashete bangine kuna tobola na mkuki bangine kuna mushale basi pale ba ipesa kafika bakasema pana muze kimbia pana ngoya mimi nasema ngombe yango takwenda banduki basi baba bora uzima kwenda mimi nazama pale karibu mimi napanda hivi mimi nasimama pale kumaibu mimi naingia maibu mwenyewe kuna simo vile nikalala pale pembeni na maibu. Basi wakafika bako naua batu, bakazibia batu ngini, banangisa abo kunyumba angu ngini moya pale, bakachoma nyumba, batu nalungula ndani. Οι σφαγές αμάχων δεν ήταν το αποκορύφωμα της αιματοχυσίας στο Κονγκό, αλλά μια συνηθισμένη εφιαλτική πρακτική των ανταρτών. Ο αγρότης έμεινε στην κρυψώνα του μέχρι που έπεσε το σκοτάδι. Τη νύχτα σύρθηκε στο δρόμο και άρχισε να τρέχει. Kubunya basi nikatokea kule bakayua mimi vile mlisa kufa mimi vile mimi najua jamaa yangu yote nakuisha ndio tukaanza kufanya resasima kati yetu tuko naangaliana basi tukaanza tambua bengine nakufa tukaanza hesabu basi mpaka mwisho jamaa yangu yote akakufa 11. Mimi nasikia uchungu sana mambo maiti ya watu yetu ngali nje bado zikwa vile. Basi tufanye nini? Tuko navumiliana tu hivi kwa kungaliana basi tufanye je? Όλες τις αγορές που γινόταν με χρυσό. Όταν έφευγαν και πήγαιναν παραδείγματος χάρη στην Ουγκάντα, περνούσαν απέναντι, έδωναν στον κολονέλ και ποιος ήταν, του έδωναν χρυσό και έπαιρναν σφαίρες. Μογκουάλου είναι μια πόλη 60.000 κατοίκων βορειοδυτικά της Μπούνια. Είναι η πρωτεύουσα των χρυσορυχείων στο Ανατολικό Κονγκό. Το πολύτιμο κίτρινο μέταλλο βρέθηκε για πρώτη φορά στη χώρα το 1903 σε αυτήν εδώ την περιοχή. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μογκουάλου, την πόλη με τις παράγκες και τους δρόμους από κοκκινόχωμα,
βρίσκεται το αντίτιμο. Σχεδόν πριν από ένα αιώνα, το 1905, οι Βέλγοι απεικιοκράτες τρύπησαν το βουνό για να βγάλουν χρυσάφι. Σήμερα, στο ίδιο ρηχείο, οι ντόπιοι σπάνε τις πέτρες για μερικά ψήγματα χρυσού. Ουλά, ουλά, άντε για παλέ. Hapa ni wa trier or, ni wa trier, ni wa fa triage ya maigu ya or, na nye pa na or. Nye una or, tunatia pembeni. Tusha pata oro minchi. Bon. Nye wa pata oro tangi ya 10 grammes kupanda mpa kufika ba 500 grammes, 1 kilo. Ote angu? Sasa ile ya kilo kole hapa iko na or. Or yao hii hapa. Or. What is the biggest that he has? Για ένα μικροσκοπικό κομμάτι χρυσού όπως αυτό εδώ, ο κύριε Μπιζέτ ξεπλένει τη λάσπη και σπάει πέτρες από το πρωί ως το βράδυ. Μια πάτα όρια για μαϊμπο, μια ώρα μάι για σεκ. Μία νύχτα φάμε κάζι και έτσι και μια λακκούμ να μπει. Στη γύρω περιοχή έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Γυναίκες προσφέρουν νερό και φαγητό. Πιο πέρα ορισμένοι παριστάνουν την ασφάλεια του ρηχείου και παίρνουν προμήθεια από τους χρυσοθύρες για να τους επιτρέψουν την εξόρυξη. Η λάσπη που βάφει με το χρώμα της στα χέρια και τα πρόσωπα των ανθρώπων μπορεί να κρύψει ακόμη και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά όχι την ηλικία τους. Γουρίμα Γκάλωμπα. My name is Γουρίμα Γκάλωμπα. Are they friends? Are they related in a way? Μουνατουμικά καπαμούε, όβικο τζαμά. Μουνατουμικά καπαμούε. We are friends, we always work together. Με τα κάτια όρμα, μία μαζί. Ας, ουνέσο από ένα τρέζα. Ναι, κάτι πέντε. Βαζάζει από ένα κάτι αβίτα. Ελπίζω να μην κάνω και δάκο κάθε βήτα. Με μαφικίρε πάτα για μπαζάζια μου, για πάντα σαν. Οι δύο ανήλικοι χρυσοθύρες είναι παιδιά του πολέμου που μεγάλωσαν στα ορυχεία. Έμαθαν τη δουλειά δίπλα στους μεγάλους. Έμαθαν και τις συνηθίες τους. Σας έχω να φανιά κάζι να μην κάνει κάζι νέκο τζίνι. Τι έτου σαπού έχω. Κάζι. Κάζι νέκο τζίνι. Τι έσαπού. Κάζι το βιέ. Κάζα θα πει ακούλε. Μιζι. Μιζι φίλε του τουμπάκο του. Μα ήδη τόσο που μαφικίρα γίνει. Μαφικίρα μου κέτε για κάζι. Τουμπάκο κάνει. Ήλε μακάνε. Ile iko sigara ya nguvu? Bangi. Yes, this is op. Unasikia namna gani wakati una popote yao? Maske yangia bien na kichwa. Unaiwa kama hizo bro. Unaiwa me injo. Bato chunga menjo ya bopa na injo ile nyote mafuta kitu. Kama wafu utaenja utatumika na mabama fikiri kini vile uzu kia na ayo pao watapata to kazi ite. Τα παιδιά μαζεύουν την παρέα τους και περνούν τη βαριά σιδερένια πόρτα που χωρίζει τον κόσμο μας από το δικό τους. Δεκάδες χιλιόμετρα από σκοτεινά δεδαλώδη τούνελ συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνικό σε αυτό το παλιό χρυσορυχείο. Υπάρχει παντού νερό σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπερνά τους 30 πόντους και η φακή είναι το μόνο σημάδι ζωής που μπορεί κανείς να διακρίνει μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Μασολάνιο, δεν κουνάμε, δεν θα τανζέ.
Λένε ότι για να βρεις την κατάλληλη πέτρα που έχει σφινώσει το χρυσάφι πρέπει να περπατήσεις από 3 ως και 10 χιλιόμετρα. Οι περισσότεροι δεν κουβαλούν μόνο τα εργαλεία τους στο εσωτερικό του ορυχείου, αλλά και ένα κομμάτι από τη ζωή τους. The place where they're working, they call it Moon Kush, meaning a red world, because the you know, all other places you'll see rocks, hard rocks, but in that place you'll see Mars. So you can see soil or a clay. So anytime it can collapse, that's why they call it a red world, because it can collapse and somebody might die. You can't walk. You have to move down where they are working. So this is the place where the kids work every day? Yeah, this is where they're working. Utangu lianza kazi ya ori ni ulishapata ya kabambi kwa gramu ngapi? Tangama nipata oro maza pata njoo batrat basa kati. Sasa kufanya ni ulifana hili? Ranga malu kita malisa aku nabanggu itu. Τα παιδιά έμαθαν από νωρίς να ξεχωρίζουν τις πέτρες, να βγάζουν μεροκάματο στο σκοτάδι του κόκκινου κόσμου. Το σφύρι και το καλέμι έγιναν παιχνίδι στα χέρια τους και στο έστω του ορυχείου, το σχολείο της ζωής. Kwa nini unapenda usomo? Kazi tu ya kisacho kisa. Unajua kuandika na kusoma? Mado ya ndio. Haidu. Mado ya ndio. Mado ya ndio. Mi somo. Wakati mtumia. Lakini, unapenda masomo? Mi napenda ngali tu. Ο βράχος που έχει μείνει σχεδόν άθικτος στις στοές του κόκκινου κόσμου σπάει με δυσκολία. Κάθε κομμάτι, μικρό ή μεγάλο, εξετάζεται σχολαστικά. Μερικοί από την παρέα βρίσκουν την ευκαιρία για να ανάψουν ένα τσιγάρο και να στιευτούν μπροστά στο φακό. Η εξόρυξη είναι δουλειά σκληρή και απαιτεί εμπειρία και τέχνη. Τα παιδιά εγκαταλείπουν γρήγορα την προσπάθεια στο σκληρό βράχο. Zera bakoya sima.
Οι στοές στενεύουν όλο και περισσότερο, σαν να οδηγούν στα έγκατα της γης. Εδώ που η υγρασία γίνεται πιο βαριά και από το σκοτάδι, η δυστυχία φτάνει και ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια. We have come this morning, early in the morning. So we are here since morning. What time are they going out? Sasa mtarudi sangapi? Για τους περισσότερους αυτά είναι τα απροσπέλαστα σύνορα του κόκκινου κόσμου. Από εδώ και πέρα οι στοές μοιάζουν περισσότερο με λαγούμια. How deep are we inside the mine? Tulishatembea hapa kilomita ngapi mzee utueleze kutoka hapa nje kufika hapa. It is not less than 2 kilometers that we have walked under the ground. Γυναίκες και παιδιά θα περιμένουν όσο χρειαστεί για να μεταφέρουν τις πέτρες έξω από το ρήχι. Η δουλειά αυτή άλλωστε δεν έχει ωράριο, δεν έχει φύλλο. Δεν έχει όριο ηλικίας. There is no problem with age here. We have children who are working here who are under 10 years of age. Under 10. Even 10, even 12. Uh-huh. So anybody who would like to work is allowed to work, even women. Karibu wenyewe wanaingia. Abata fika fence. Here they are less than 10. They are less than 20. Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει πόσα είναι τα παιδιά που σαν σκιές τριγυρίζουν στον κόκκινο κόσμο. Μόνο το φως μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια που κρύβεται στο σκοτάδι. This one is 8. What's his name? My name is Mark. What is his job? What is he doing? Kazi yako iko nini? Kazi yangu. My wife is to help those who are working here by providing them water. The reason why I'm not in school, I don't have money, my parents are poor, so I don't have money. What is he carrying? Unabeba nini? Charcoal. Charcoal? Yeah. Where is he going now? Sasa unapeleka wapi makamba? I'm taking that to another place inside here where people are working. Siku kila siku unapata kila siku. Kila siku. Siku nime nakosa basengi. Kazi iko nguvu grave kule. Ama kazi ya kazania vile mbafa bato grave. Kazi kazi nye vile kaza mbafa bato grave. Mata kaka mia wacha mingi ardanjo kukulasi. Ebu lama iko mbafa ya jambu mbunja atunga bato kule okizeno vile kana. Είναι περίεργο πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η χριστιανική πίστη σε έναν τόπο γεμάτο από παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Του ναζίδι κου μογκότια μούγκου μασία μουένι κούτια κουέτου wakati Bwana atakuja kutatambua kweli ujio wake. Σπάνια θα συναντήσει κανείς τους χρυσοθύρες στην εκκλησία. Όσοι δεν πηγαίνουν από το ξημέρωμα στα ορυχεία, περνούν τη μέρα τους μετατρέποντας τις πέτρες σε σκόνη. Ngambo ya Crisco. Ngambo
Nilichagua matafuta ya kinyana oro mwili yake. Ndio makamate matonga, ere matonge, matamize. Wakati mama aliza utamize madrume, ndio nyakuta mapika kuvertire nye. Wakati mapika kuvertire nye masaka na merkiri. Η διαδικασία για να βγει ο χρυσός από την πέτρα είναι απλή. Στο Μουγκουάλου τη γνωρίζει και ένα παιδί 10 ετών, όπως αυτός ο πιτσιρικάς με το παράξενο χριστιανικό όνομα. Τον φωνάζουν Dieu merci. Ευχαριστώ Θεέ μου. Να είναι εικονίνη, ούτε είτε αιωνίνη, γυναίκα. Ωρα. Κανείς είδε. Ναι, ζώνα. Είναι τα ζαμίσα ώρα. Υπάρχει λίγο ώρα, ούτε είσαι κοφά συνέ. Είναι. Μίλη τριέ. Wapi? Hapa chini. Lari utapata ngapi ndani ya vitini? $20. Something like $20? Utafanya nini na lari ile? Na lari? Masoma na nguo. Ο Dieu merci δεν ξέρει πότε θα πουλήσει το χρυσάφι του. Όταν θα το αποφασίσει όμως, θα πρέπει να έρθει σε μια αγορά όπως αυτή εδώ. Αυτή είναι η αγορά του Ιγκαμπαριέρ. Ένα απίστευτο μεγάλο παζάρι με τους εμπόρους καθισμένους στο χώμα. Τα κομμάτια του χρυσού, τυλιγμένα σε ασημόχαρτα από πακέτο τσιγάρων, τα κογκολέζικα φράγκα και τα αμερικάνικα δολάρια να αλλάζουν χέρια εν ρηπή οφθαλμού, και τις αυτοσχέδιες ζυγαριές αμφιβόλου ακριβίας. Είναι γράμμο μόνο, είναι μάτι που μείναν μπίλοι. Είναι πέσα για ζαμάνι, είναι ζωτού να του μιζιά έγκα. Είναι του να πήμα όρναι, ή ώρα πέσα για κόγκο του να του μιζιά έγκα. Μαντζίδε, μαντζίριο. Ζαλόγκα. Είναι η μελέτα σε 40 δολάρ. Η αγορά χρυσού στο Ιγκαμπαριέρ σφίζει από κόσμο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Σήμερα ωστόσο οι χρυσοθύρες που ήρθαν εδώ για να πουλήσουν το μικρό τους θησαυρό είναι πολύ λιγότεροι από κάθε άλλη φορά. Ο λόγος είναι απλός. Η τιμή του χρυσού σήμερα ειδικά έχει πέσει. Καρύπου είναι όσο και από του καρύπου που μπήτα μία μόια. Σίτα για είναι μπέι που αμπούκα λέω, άου που αμπούκα γιατί να πω κανένα. Μπέι είναι αγκόκα, είναι τόκα που λέει το Μασέ Μοντιάλ. Μπούρση, σαν συγγύνει μανασέμα μπούρση να αγκόκα, σαν συγγύνει μπούρση να πάντα, είναι τόκα Μασέ Μοντιάλ. Οι έμποροι στο Ιγκαμπαριέρ είναι ο πρώτος σταθμός στο δρόμο του λαθρέου χρυσού προς τις διεθνείς αγορές. Ο επόμενος είναι η γειτονική Ουγκάντα. The gold is sold to middlemen in Uganda, who then refine the gold even further and make proper gold bars. We have noticed that more than 90% of the gold illegally mined in Congo makes its way across the border to Uganda. Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Watch, στο Κονγκό η αξία του χρυσού από τις επιχειρήσεις εξόρυξης ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια δολάρια ετήσιως. Στα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης όμως, οι εξαγωγές χρυσού φτάνουν μόλις τα 5.000 δολάρια. Στην Ουγκάντα από την άλλη συμβαίνει το εξής παράδοξο. Η εξόρυξη χρυσού φτάνει με τα βία στα 20.000 δολάρια το χρόνο, την ώρα που η χώρα παρουσιάζει εξαγωγές αξίας 46 εκατομμυρίων δολαρίων. They ship it out from the main airport in Entebbe and largely they ship the gold either to Switzerland or to Dubai. And from there it enters into global gold markets where it can be bought by you and me in jewelry that we might want to buy
or it's bought by central banks who put it in the vaults as part of their gold bullion storage. Η εξόρυξη χρυσού παγκοσμίως κυμαίνεται την τελευταία δεκαετία στους 2.500 τόνους το χρόνο, δηλαδή στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποθέματα χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες τράπεζες του κόσμου ως αντίκρισμα χρηματικής αξίας. Η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού κρύβει στα θησαυροφυλάκια του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με 3.217 τόνους. Τα κράτη όμως που παρουσιάζουν συνολικά στις τραπεζές τους τα μεγαλύτερα αποθέματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 8.133 τόνους και η Γερμανία με 3.427 τόνους χρυσού. Οι κάτοικοι του Μονγκουάλου είναι ερασιτέχνες χρυσοθύρες. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δεν ασχολούνται με ψήγματα. AngloGold Ashanti is a giant company. It's a giant gold mining company. They're not looking for small things. So we are looking of the size of those 500 tons and 600 tons. Ο Τζοάς Καμπέτε είναι γεωλόγος και υπεύθυνος της εταιρείας AngloGold Ashanti στο Μονγκουάλου. Πρόκειται για έναν επιχειρηματικό κολοσσό εξόρυξης και εμπορίας χρυσού με έδρα το Johannesburg και 22 χρυσορυχεία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Το Αντίτι και η γύρω περιοχή με έκταση 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ανήκει. Ο Καμπέτε ευνηδιάστηκε όταν έμαθε ότι περπατήσαμε στο ρήχιο του. Did you go there? Yes, we went there. Oh, it was a big risk. Risking your life. Because when those guys are going in, they don't care. You see, when you are mining, you don't take out everything. You leave pillars and stuff like that. But these guys don't care. When they are going to see there's visible gold, they're going to just mine it. So when you go there, you are risking your life because you don't know how much pillars they have. Η εταιρεία που από το 1991 έχει την άδεια για την εκμετάλλευση της περιοχής πραγματοποιεί μόνο έρευνες και γεωτρήσεις όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να εντοπίσει μια μεγάλη φλέβα χρυσού. Οι ντόπιοι που μπαίνουν στο ρηχείο αντιμετωπίζονται ως καταπατητές, αν όχι ως κλέφτες. Our request has been to close those gates, to close those mines, but we can't do it alone. It's a political sensitive area here. The control is now by the Congolese army, who have retaken control of this area. But a year ago, it was controlled by one of the most murderous armed groups that operated in Congo, called the National Front for Integration. Οι αντέρτες του FNI κατέλαβαν τα ορυχεία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Η AngloGold, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο στα πλούσια χρυσοφόρα κοιτάσματα, αναγκάστηκε να συνεργαστεί με τους νέους ιδιοκτήτες της γης. When the company officials arrived at the airport, they would have been greeted with the men with guns. When the company officials tried to go and visit the mines, they would have seen the men with the guns at the entrance to the mines. In order for them to start their operations, they allowed them access to their transportation, including their 4x4 vehicles, including their airplanes. They also paid taxes to this particular armed group. Η Human Rights Watch κατηγορεί την AngloGold Ashanti ότι για το χρυσό συνεργάστηκε με τους αντάρτες, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά τον πόλεμο στην περιοχή. Ο υπεύθυνος της εταιρείας στο Johannesburg το διέψευε. It was also suggested in the Human Rights Watch report that the reason that we would have sought to establish a relationship of that kind was to get the permission of the FNI to conduct our business in Ituri. However, we also then and now continue to deny that it was either our intention or that de facto we did establish a relationship with the FNI in order to seek and get their permission. Η εταιρεία δεν αρνείται ωστόσο ότι έδωσε χρήματα στο FNI όταν το 2005 ο διευθυντής της στο Μονγκουάλου βρέθηκε όμηρος στα χέρια των ανταρτών. Our colleague made the decision that in the interests of the safety of the company's personnel and its assets, it would give to the FNI that money which it had available, which at the time amounted to some
$8,000. Any kind of support to a group of killers, whether direct or indirect, is of significant negative impact to the local population. And that is what this company were doing. Image, which also comes from the northern part of Akia. We are launching a very systematic exploration approach and then to be able to zoom in into a good prospecting area. Υπάρχουν χωριά και απομονωμένοι οικισμοί στο Κονγκό που δεν έχουν χρυσό, που δεν έχουν τίποτα πολύτιμο, μόνο λάσπη. Ένα τέτοιο χωριό είναι η Λόγκα. Τον Φεβρουάριο του 2005, σε ένα γειτονικό οικισμό, ένοπλοι του FNI έστησαν ενέδρα και σκότωσαν 9 στρατιώτες από τον Μπαγκλαντές που ανήκαν στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Η διοίκηση της Μονούκ αποφάσισε να εντοπίσει και να καταδιώξει τους αντάρτες. Λίγες μέρες αργότερα, 200 Κιανόκρανοι εισέβαλαν στη Λόγκα. Wakati wa jeshi anini ya Monique walifika huko. Ilikutaka watu walikia huko soko, watata kalasi, ulikuta kukalasi. Mbo. Pale wakakamata banafika huko, watoto wakaanza kukimbia kutoka kule. Ndai inakuwa aina zote za bunduki kwa vita na helikoptere yule katokea oku na oku huko wengine walikuwa kufataki wakatokea yote na kuanza vita kusoko. Sasa wakati vita ikaanjikana pale kusoko na sasa tukaona wakati banapita tunasikia sauti ya masasi watoto wakashikwa na uoga na sisi peke tunashikwa vile na uoga. Sasa tulikumbuka ya kama banafika mzuri. Si pana ya kama banafika vita. Ndio pale. Kufika pale yule bananja mara moja kuanza na nini na masasi. Kutoka pale soko yetu na sambalikana. Hatujui tutafanya nini, watu wakasambalana. Watu wakasambalana, helicopter ilikuwa juu, inaanza kutupa bombe. Anatupa bombe juu ya watu kusoko na inakamata eneo ya hapa na mzima helikopteri ilikuwa karibu sita biko na mwanga bombe na ikaenda kukamata watoto ya masomo na wakubwa ya watu wakubwa walikuwa hapa kusoko wengine kwa watu ya bandroma walikuwa nafuguzia hapa soko watu wakakufa sasa kisha watu wakasambalana watu wa soda ya Monique bobe ngeba kanja kuchoma nyumba sasa na bombe wakaanza kuchoma nyumba na bombe ile nyumba kingine na jana vitu mingi huko na choma huko na choma huko na choma. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι Κιανόκρανοι φεύγοντας από το χωριό άφησαν πίσω τους 50 νεκρούς, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. Σήκου ήλε του φάνει ακέτε του είπα τα βατώτου αλλά κούφα κούμι να είναι. Βατώτα καλά σήμα να κούφα σήκου νιέ. Βατώτο κούμι να είναι. Μα κούφα. Ατά μου τότε αφάγω μόνο να κούφα. Ήταν αφήτα άλλη. Πάση παπά λίγο ακόμα αρκεία. Αρκεία από τότε αμιάκα. Τότε αρκεία να αμιάκα. Μιάκα κούμε να μπήσει. Ο Μανότζε Μουνουμπάι είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Μονούκ στην επαρχία Ιτούρη.
Όταν τον ρωτήσαμε τι συνέβη στη Λόγκα, δήλωσε άγνοια για το περιστατικό. Unfortunately, no, I'm not familiar with the Logar incident, so I cannot comment on it. Ίδια ήταν η απάντηση και του στρατιωτικού διοικητή της Μονούκ στην περιοχή, του στρατηγού Μακού Μπαζελκάν. Yes, we are here about 4,000 plus officers and men, and our mission is to secure this area, to bring peace and stability in this area, and make this area arms free, free of various armed group, and so that peace can take its place. Την ημέρα που οι οικιανόκρανοι επιτέθηκαν στο χωριό, οι κάτοικοι του το εγκατέλειψαν. Λιγοστοί επέστρεψαν, κάποιοι για να θάψουν τους νεκρούς. Οι περισσότεροι έμειναν μακριά και έχθησαν τις καλύβες τους από την αρχή στους γυρολόφους. Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι του χωριού και οι αρχηγοί της φυλής των Λεντού κατηγορούν τις ειρηνευτικές δυνάμεις ότι θέλησαν να εκδικηθούν για το θάνατο των Μπαγκλαντέζων και Ανόκρανων. Ατουκουτζούα κάμα λικού ατάνιν, τζούκου ήλα βακάτσι, λικού αβακάτσι, βατζέσια μονίκη, βαλεντά βιτάνα όκου κουμάι. Kwenye wakifungaka wasikari ile wakati wangali wa milisi waenda na boti ku prison ku Bunia. Me haikukua hapa. Hatukujua kama ilikuwa hasira ile kama ilikuwa nini hatukujua. Tulishtukaka tu vita na ingia. Ekea moni kinyo nafika jie tu rafla hivi basi vita nye pana kusema hivi banafika hata kupigana na watu. Sasa ubia ba milisi njoo banafika bana nini bana konta chokoza bo vile ile pana. Banafika tu rafla hivi watu yote walikaa kusoko. Basi ba soko likiwa ngamba kule hivi basi watu wetu walikaa kusoko. Sasa watu kukimbia au kule basi bombe alikutupa juu watu kule ali. Watoto wakonda kutania na baba. Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε τη δημιουργία της Μονούκ ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας της Λουσάκ. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο, και 20.000 άνδρες, είναι η μεγαλύτερη και πιο δαπανηρή αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στον κόσμο. This was the mission that we received in 1999 when the mission was created by the Security Council. It was to come here to end the war, stabilize the country, and allow the Congolese to give themselves some democratic institution. So, we can say that yes, up to now it has been fairly a success. Basi, ataku nini tabasi namuna bata moniki namuna balifanya na basi tabu namuna balifika hapa balifika kukumbusha hapa sisi tulikumbuka kusema saa ingine batarudia huko mara ingine mambo kukea kusema ube namuna mulifika unje kia saa mulikumbusha sisi naye maneno yenyewe. Basi kutoka pale nyi pale kia rudia mwenye tarudisha tena majibu mwingine vile pale kuya basi sisi nazikala eti tu. Η σφαγή της Λόγκα από στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Να κοίσα ήταν να κουκουά μπα φρασές βαλιφικάκα ατού είκαμε κουά κου οργανιζασιό γκάνι κουά ακέτε απρέ γέγγα μόια βίρ με ατούανε ρεαξιό βίρ. Να τέρα μπακα λέω τεναζίτη κουόνα ούσο ένου καρύμπου μαραμπίλη του να τάκου κουλιού ακάμα εικονίν. Alikuwa aliendi na mwani, jina yake ilikuwa nani? Alikuwa mkubwa. Η Ιμάνη είναι μόλις 15 ετών. Ζει σε ένα χωριό μια ώρα μακριά από την Πούνια. Είναι η μητέρα της μικρής Κριστέλ. Ο πατέρας του μωρού έχει εξαφανιστεί. Μου
Η Ιμάν υποστηρίζει ότι το παιδί της είναι η κόρη του Νότιο-Αφρικανού αξιωματικού που τη βίασε τον Οκτώβριο του 2005. Μόνοι στρατιώτες από τη Νότιο-Αφρική που εμφανίστηκαν ποτέ σε αυτή τη χώρα ανήκουν στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Η 15χρονη κοπέλα ζει σε μια καλύβα από λάσπη και λαμαρίνες. Την ημέρα που εξομολογήθηκε το βιασμό και την εγκυμοσύνη της, αντιμετωπίστηκε ως μίασμα από την οικογένειά της. Η Ρεγκίν κρατά στην αγκαλιά το εγγόνι της. Η 16χρονη κόρη της και μητέρα αυτού του παιδιού περιπλανιέται ακόμη και σήμερα στους δρόμους της Μπούνια. Μια μέρα σαν κι αυτή, πριν από 2 χρόνια, κατέληξε σε ένα φυλάκιο των Μαροκινών. Χαμένη στα δεδαλώδη μονοπάτια του μυαλού της, η κοπέλα έγινε το εύκολο θύμα. Μέσα σε λίγους μήνες φανερώθηκε η εγκυμοσύνη της. Δεκάδες παρόμοιες καταγγελίες και στη συνέχεια ανάλογες έρευνες οδήγησαν το Μάρτιο του 2003 στη δημιουργία του γραφείου σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης στο εσωτερικό της Μονού. Ήταν η πρώτη φορά που λειτουργούσε ένα τέτοιο τμήμα στις ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. In the year 2004, when this whole thing started, about 71 cases were registered. Out of the 71 cases, only 7 proved to be true. Since then, the number has dropped to about 60, between 50 and 60. Monuc had a zero tolerance policy. Of course, I'm not going to say that this is something we are proud of it, but again, I think you have to put this into perspective. You have about 20,000 people working for Monuc, coming from 100 and something countries with different background. It's something to be expected. Banenda tangia pale mimi naikala huko mpaka wale njo mama ile mimi nasema watu mingi bazisema peleka mtoto kule kumunika asaidie mtoto basi basema kumunika nahitaji kama baba njo baone basi mimi tafahamu ye je. All those people have to do is to contact this office which has a representative everywhere there is a Monuc office. You just have to go to the office, report those cases and it will be thoroughly investigated, and if it's true, measure will be taken. Alisema yetaenda ye mwenyewe kwa adrese yikia kama tezi ya mkopanye kama yikia sersha bwana nye anayume kusura tatambwe na muna ya mwele pana na yuki. Η Ρεγκίν ζει με την κρυφή ελπίδα ότι μια μέρα ο πατέρας του παιδιού θα εμφανιστεί. Όταν γεννήθηκε του έδωσε το όνομα Μάβε Μαρβέι, που σημαίνει θαύμα. Thank you.
Στους δρόμους της Μπούνια, τις κοπέλες όπως η 19χρονη Ζολή και η Ελ, που είναι 16 ετών, τις αποκαλούν κορίτσια του ενός δολαρίου. Οι δυο τους γίνονται έξω φρενών όταν ακούν αυτό το χαρακτηρισμό. Ένα δολάριο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν θα έπαιρνε μόνο ένα παιδί. Μόλις πέσει το σκοτάδι, οι κοπέλες πιάνουν δουλειά. Στη δική τους γλώσσα βγαίνουν για περιπολία. Υπάρχουν βραδιές που οι περιπολίες τους καταλήγουν ακόμη και στο εσωτερικό των στρατοπέδων της Μόνου. Τα κορίτσια του ενός δολαρίου έμαθαν να ζουν χωρίς ενοχές, χωρίς ψευδεστήσεις. Δέκα μέρες μετά την τελετή παράδοσης των όπλων τους, συναντήσαμε ξανά τους αντάρτες του Κόμπερ Ματάτε. Αυτή τη φορά φορούσαν τις στολές του Εθνικού Στρατού του Κονγκό. Ανάμεσά τους διακρίνει κανείς πρόσωπα παιδικά, αλλά και μία γυναίκα. Hey!
Σε αυτό το στρατόπεδο, μέσα στις εγκαταστάσεις της ειρηνευτικής δύναμης, οι πρώην αντάρτες πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση. I think out of the estimate 20,000 militias, 15,000 have been demobilized now, and about 40% went into the army. Στις 30 Ιουλίου του 2006 πραγματοποιήθηκαν στο Κονγκό οι πρώτες πολυκομματικές εκλογές από το 1960 που η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της. Ο Ζωσέφ Καμπίλα, γιος του Λοράν Καμπίλα και επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης, πήρε το 45% των ψήφων και έγινε ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας μετά από 4 και πλέον δεκαετίες. Στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας του, ήταν ανέκαθεν η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας και οι συμφωνίες με ξένες εταιρείες και επενδυτές. There has been a Congolese parliamentary inquiry that looked into the use of Congo's natural resources during the transition, which found that there were very few contracts that were of any benefit to the Congolese population. Some of those contracts were contracts signed by President Joseph Kabila, the newly elected president. Those are contracts that should benefit the Congolese population, not the political elite who want to line their pockets and have big bank accounts in Switzerland. Το 2002, τα Ηνωμένα Έθνη σχημάτισαν μια επιτροπή ειδικών για να ερευνήσει το θέμα των φυσικών πόρων του Κονγκό. Η δουλειά της επιτροπής κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια. Δημοσίευσε πολλές εκθέσεις με εκτενείς αναφορές στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας και στη συμβολή του στον πόλεμο και το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Those reports were debated and discussed by the United Nations Security Council. Strangely, the United Nations Security Council never took any action on these reports. They preferred to sweep the issue aside and took very little action to stop what was going on. One of the main reasons for that is that more than 85 multinational companies were named by this panel of experts. These were companies who resided in member states of the UN Security Council. They're companies who resided in Europe and in North America. Στο Κονγκό η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Έναν αιώνα πριν, οι Βέλγοι αποικιοκράτες έθεταν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα δουλείας και τυραννίας που θα στήγιζε τη ζωή σε 13 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο βασιλιάς Λεοπόλδος ο Τρίτος μετέτρεψε το Κονγκό σε αποικία σκλάβων με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή καουτσούκ και την εξαγωγή του στη Δύση. Όσοι δεν δούλευαν αρκετά ακροτηριάζονταν. Τα χέρια τους γέμιζαν δεκάδες καλάθια που οι Βέλγοι διοικητές έστελναν καθημερινά στα βασιλικά ανάκτορα. The Congolese people still suffer and they die because of this wealth. It is absolutely essential for the future of Congo that its natural resources are used to benefit the population, not to cause further fighting and further suffering. Comme peut-être il y a quelqu'un aussi qui te manque en Belir, ça va être bijou, va vite moi tu as congarangara, il est tout bien. Bon si tu n'as eu à couper un habit tu as ok, tu n'as pas tapé à ok, mais tu n'as rien, je n'ai pas choisi quoi cher. C'est ma nain qui t'a mis ta nyoma. Oh nain d'embalimbal.